Κάτσε. Μιχάλη, κάτσε, έχουμε να κάτσουμε δίπλα από την Πάρο. Δεν είναι τυχαία που φέραμε την Πάρο. Και εδώ λίγο. Θα ταξιδέψει στην νησιωτική Ελλάδα. Νησιωτική Ελλάδα μπορούμε, φυσικά, αυτό είμαστε ντοκιμαντέρ. Τι ωραία. Και έτσι ωραία, απλά με τη λεβαντίτσα μας δίπλα. Ωραία ταβερνάκια. Να το Σένιο, σιγά σιγά πάμε αλλού. Πιο ρεμπέτη ο Μιχάλης. Νιώθω έτοιμος να παραγγείλουμε σούμα και κανένα. Τι θες. Χορτικό για να. Δεν τρως εσύ πια και εσύ κρέας. Ε. Τελείωσε και εσύ με τα κρέατα. Εδώ και χρόνια. Εσύ πιο πριν από μένα, ε. Από σένα λες να επηρεάστηκα, Μιχάλη. Όχι, δεν νομίζω εγώ. Γιατί το λες. Έχεις τη δική σου κρίση. Έχω τη δική μου κρίση και παθαίνω και κρίση μέρες-μέρες. Ναι, αλλά πιστεύω ότι κάπως επηρεάστηκα. Έκοψε σιγά-σιγά τα είδη. Έκοψε το βοδινό, έκοψε το χοιρινό. Στο τέλος έκοψε και το κοτόπουλο. Και εσύ. Αναψυκτικά. Τι σχέση με τα αναψυκτικά με τα υπόλοιπα. Όχι, επειδή έχω κόψει εγώ, ρωτάω. Να δω λίγο πού βρισκόμαστε. Να δω σε τι κατάσταση είμαι κοντά. Όχι, κάπως. Το έχεις γυρίσει πολύ, Μιχάλη, ε. Το έχεις πάει ενώ κάπως μόνο σου, παιδάκι μου. Έχεις πετάξει πράγματα με αυτή την άποψη. Εννοώ ότι και αυτό δεν είναι ένας τρόπος να πετάς από πάνω σου, σε εισαγωγικά πολλά τη λέξη. Βάρη. Ναι. Γιατί κάτι δεν φέρνουν κι αυτά, όχι. Ναι. Φέρνουν, πώς δεν φέρνουν. Εντάξει, τουλάχιστον όταν. Αν το σκεφτείς πιο. Οικουμενικά, ρε παιδί μου. Οικουμενικά και οικολογικά θέλω να το σκεφτώ. Και οικολογικά είναι. Βοηθητικό. Είναι βοηθητικό. Είναι εξαγνιστικό. Είναι ανακουφιστικό. Το ότι είναι ζωντανά πλάσματα, έμβια όντα τα οποία τους αξίζει να ζουν ελεύθερα και εξασφαλισμένα. Ορίστε. Αυτή είναι η εκπομπή. Δεν είναι μόνο τα τίρλι τίρλι. Να πούμε και ένα πράγμα. Με πάσα εκτίμηση σε όσους είναι. Όχι, όποιος θέλει να φέρει. Ναι, υπάρχει. Επιλογές του καθενός. Υπάρχει κιόλας εννοώ γενικά. Υπάρχει. Εδώ σε πήγαμε λίγο βράδυ Πάρο. Πάρο, πόσο καιρό έχεις να πας? Έχω πολύ καιρό. Έχεις πολύ καιρό κι εγώ. Αλλά την έφερες εσύ εδώ. Εικονικά Χριστούγεννα μου φαίνονται. Τι είναι, virtual. Κοίταξε. Λείπουν τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Έχεις πάει Χριστούγεννα ποτέ στην Πάρο εσύ? Χειμώνα δηλαδή έχεις χειμώνα πάει. Χειμώνα έχω πάει, Χριστούγεννα όχι. Χειμώνα έχεις πάει. Κατ' εξοχήν η Πάρος γιορτάζει πολύ ωραία το Πάσχα. Ναι, δεν το θεωρώ πολύ. Χειμώνα, το θυμάμαι γιατί έχω κατσικωθεί στο σπίτι. Ναι, έχω κάνει χωρίς λόγο. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, πηγαίναμε με τις λαμπάδες. Δεν πειράζει όμως, ήταν πολύ φιλόξενος. Δεν θα μας έλεγε φύγετε. Μπράβο στο Μιχάλη που είναι φιλόξενος. Είτε στο έλεγα με την αστήρευτη, με το πηγαίο σου χιούμορ, την αστήρευτη σου ενέργεια. Έτσι, μπράβο. Μπράβο, έγινε η μάνα μου φαν σου τρελή. Ήταν πάντα, αλλά τώρα επειδή είναι κλεισμένη σπίτι η γυναίκα. Έτσι πηγαίνω στις οικογένειες. Έπιασα το γιο και απλώθηκα. Θα πας ξανά στο Μουτσιναμάρα, μάνα μου. Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Τρεις και λίγο στον Σε μένα θα πας τώρα. Τι? Σε μένα θα έρθεις τώρα. Μισό λεπτό. Βγάζει λίγο τραγούδι. Πάλι η Ελεάνα Βραχάλη. Θα έρθουν στίχοι. Τι ωραία. Μην αργείς. Από τα δικά σου τα όχι ικανοποιητικά χαρούμενα, αλλά με κάποιο τρόπο που στο τέλος έχεις μια χαρά που έχεις γίνει λίγο χάλια. Είναι αυτό το διπλό. Πάντα έτσι, Μιχάλη. Δηλαδή, αν το βάλουμε στο ζύγι, θεωρώ ότι είναι πιο πολλές οι φορές που νιώθουμε, ακούγοντας τα τραγούδια σου, πολύ καλά που είπες, έριξα και ένα κλάμα, παιδιά, λυτρώθηκα από το τι ωραίο τραγούδι θα κάνω αυτό. Αυτό είσαι. Αυτό το περνάς πάντα από μέσα. Αρχαία τραγούδια. Λοιπόν, σε βαφτίζω στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Ωραίος. Μ' αρέσεις. Πώς το λέμε, ρε παιδί μου, σε εξαγνίζω από τον πόνο και το. Γιατί τι. Κάτσε, γιατί έχω να πω. Ε? Τι, και εδώ το τραγούδι. Το μήνα και ξέδωσα. Μα ξέδωσε. Επίσης χόρεψα και πάρα πολύ το καλοκαίρι. Θα σου πω μετά το τραγούδι. Το αγαπημένο μου είναι αυτό, να ξέρει. Το προηγούμενο. Πολύ κέφι. Δεν το πίστευα ότι είναι δικό σου. Λέω αποκλείεται. Αποκλείεται. Λέω κάτι έχει γίνει. Αποκλείεται. Επειδή και εγώ μέσα. Όχι, Μιχάλη, άκου λίγο. Το ακούω και μου λένε ο Χατζηγιάννη το καινούριο. Το χορεύω. Χαίρομαι του χορεύω. Δεν είναι Μιχάλης. Ήρθα να σου πω, πρέπει να απολογηθώ γιατί με βγάλαμε το ζόρι από τις πιτζάμες. Έχω βάλει πολύ. Ήρθα δηλαδή. Κάζουαλ το... πρέπει να ό,τι βρήκα σπίτι, το φόρεσα. Μα και ωραίο να αρέσει το στέλιο. Αυτό με νοιάζει εμένα. Αν ο στέλιο δεν στέλνει. Όχι okay. Να μην σου χαλάσω το. Δεν θέλω μα να σου δεν, χαλάσω γιατί τώρα έτσι θα πηγαίνει. Την αισθητική, ρε παιδί μου. Όχι, ρε. Παρακολουθείς την εκπομπή μας. Ποια αισθητική, τι λέει ο Μιχάλης. Θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Περίμενε. Το τραγούδι λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γενικότερα που οι καλλιτέχνες συνεχίζετε, επειδή εσείς οι τραγουδιστές είναι πολύ πιο εύκολο να λανσάρετε ένα τραγούδι και να βγει μέσω Spotify, να βγουν να ακουστεί στον αέρα σε ραδιόφωνα. Στο θέατρο είναι λίγο είναι πιο δύσκολο βασικά να λανσαρίσετε μια παράσταση. Έχουν βρει έναν τρόπο τώρα με τα live streaming κάτι γίνεται. Ενώ είναι πολύ ωραίο που συνεχίζει με κάποιο τρόπο και κρατάει ένα δικό του ρυθμό. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχες να συνεργαστείς με την Ελεάνα καιρό. Όχι πολύ, αλλά είχατε καιρό. Με την Ελεάνα, ουσιαστικά με το «Μην αργείς», το τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα και μαζικά σήμερα,
επανασυνδεθήκαμε μετά από πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν πάψαμε να έχουμε σχέσεις αγάπης, ναι, και αλληλεκτίμησης. Ναι. Ακόμη και στην πρώτη καραντίνα ήμασταν συνέχεια σε επαφή, μήπως φτιάχναμε κάτι που θα αποτύπωνε το κλίμα της πρώτης καραντίνας, αλλά ήμασταν και οι δύο σε δυσμένεια, καλλιτεχνική, οπότε τίποτα δεν μας βγήκε. Όλος ο πλανήτης σε δυσμένεια, δηλαδή δεν ήξερες και τι να κάνεις, δεν μπορούσες να γεννήσεις και κάτι, φαντάζομαι, γιατί ήταν πολύ καινούργιο αυτό που μας συνέβαινε. Ήταν τόσο καινούργιο που δεν μπορούσαμε τελικά να θέλαμε να πούμε και δεν καταφέραμε να πούμε τίποτα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι με την Ελεάνα, στη μουσική ανοίγουν και κλείνουν οι κύκλοι. Όταν ξανασυναντάς όμως τόσο χαρισματικά και ταλαντούχα πλάσματα όπως την Ελεάνα, είναι ουσιαστικά σαν να μην έχει κλείσει ποτέ αυτός ο κύκλος. Μ' αρέσει. Είναι και ωραίο να φύγουν. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου, της πορείας μου, αναπόσπαστο. Είναι μια σχέση ζωής, χρόνων, γεμάτη με πανέμορφες μουσικές και προσωπικές στιγμές. Πολύ ωραία. Και εμείς το έχουμε χαρεί, να ξέρεις. Το έχουμε χάρη, είμαστε μέρος της σχέσης αυτής. Έχει γράψει αρκετά πράγματα για μένα, αλλά συνεχίζει και γράφει ανεπηρέαστη, αφουγκραζόμενη τη νέα εποχή και έχει όλο το χρόνο μπροστά της να γράψει άλλα τόσα αριστουργήματα. Βέβαια να πω ότι το τραγούδι αυτό μουσικά το γράψαμε... Με τον Μπατζή, εσύ. Με τον αγαπημένο μου φίλο Κωνσταντίνο Μπατζή. Με τον Μπατζή και εσένα, βέβαια, βέβαια. Και εξαιρετικό παραγωγό, πάλι με τις ιδιαίτερες συνθήκες, γιατί η μουσική τελικά φτιάχνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης. Κατάλαβες, αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω πώς μεταφέρεται αυτό στη μουσική, αλλά υπάρχει μια τηλε... Επικοινων... Άλληλο... Ναι, κάπως πες το. Κάπως ναι, μπορώ να το πω. Γι' αυτό λέω ότι στους τραγουδιστές είναι κομμάτι πιο εύκολο, έχει πιο πολλές επιλογές. Αν όντως έχεις διάθεση και είσαι σε κέφι, γιατί έχει να κάνει και με το κέφι, γιατί επειδή μιλάτε και θέλετε να μιλήσεις στο συνέστημα του άλλου. Ακόμα και το πολύ κέφι συνέστημα είναι ενώ. Άρα πρέπει να είσαι σε μια κατάσταση εσύ, αλφα, για να μπορέσει να το επικοινωνήσεις. Σας δίνονται στους τραγουδιστές πιο πολύ δρόμοι για να μπορέσετε να φτάσετε σε ένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και ξέρω ότι χαίρομαι που βγαίνουν τραγούδια και, γίνονται και ωραίες δουλειές. Σας λείπει τώρα, δεν σας λείπει, ρε Μιχάλη, αυτό. Είναι το μόνο σημείο επαφής που μπορούμε να έχουμε με το κοινό και δεν θεωρούμε ότι είναι μια στρατηγική επιλογή να βγάζουμε πολλά τραγούδια μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα. Το κάνουμε μόνο και μόνο πραγματικά γιατί αυτό αισθανόμαστε κι εμείς ότι και αντιμετωπίζουμε τη μουσική ως ένα βάλσαμο, μια μικρή θεραπεία, αυτοθεραπεία σε αυτή την δίνη που περνούμε. Βλέπω πολύ κόσμο χωρίς χαμόγελο και αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Οπότε θεωρώ ότι η μουσική με τον τρόπο της μπορεί να μην είναι πανάκια, ποτέ δεν ήταν, αλλά είναι μια ακτίδα ελπίδας σε αυτόν τον κρίζο που περνάμε. Έτσι και είναι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι όπως και στο θέατρο, όπως και σε όλο τον κλάδο του πολιτισμού, η πανδημία, ο κορονοϊός έχει σαρώσει την επαγγελματική δραστηριότητα. Πολλοί συνάδελφοι, πολλοί συνεργάτες, ηχολήπτες, τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι, όλοι τα συναφή επαγγέλματα είναι σε πλήρη αναστολή, βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και για να μην γίνει κάποιος περίεργος συνειρμός, θέλω να πω ότι όσο και να φροντίζεις τους συνεργάτες σου και να τους στηρίζεις στα δύσκολα, οι άνθρωποι έχουν και αξιοπρέπεια και περηφάνεια και να δουλέψουν θέλουν, επαγγελματίες είναι και δεν θέλουν να αισθάνονται ότι είναι πέτες, προφανώς. Ναι, κοίταξε να δεις. Γι' αυτό, όχι, πες. Όχι, δεν έχω να πω κάτι κόντρα. Πάνω εκεί θα μιλούσα, πες. Όχι, γιατί γίνονται συνειρμοί περίεργοι όταν το λέμε τόσο. Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο και έχει σημασία το κομμάτι. Ότι δεν με ενδιαφέρει. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται διαβίου γιατί οι άνθρωποι θέλουν να δουλέψουν. Δεν θέλουν... Όχι, και φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει, ρε Μιχάλη. Δεν μπορεί να μην γίνει και κάτι. Δεν μπορεί να μην γίνει και κάτι. Δεν γίνεται, πώς να σου πω. Το σκέφτομαι από μόνος μου. Δεν ξέρω κάτι εννοώ. Δεν γίνεται να μην γίνει κάτι. Αυτό που έχω ξαναπεί εννοώ και το λέω και το πιστεύω και το λέω ουσιαστικά. Ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει τέλος. Έχει υπάρξει μια αρχή. Δεν μπορεί να μην υπάρχει τέλος. Θα υπάρξει το τέλος αυτού. Μα ήδη πιστεύω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και χάρη σε μια παγκοσμίως πρωτόγνωρη προσπάθεια επιστημονική. Για το εμβόλιο, ότι προσπαθούν. Ναι, προσπαθούν, ναι, προσπαθούν να το φέρουν, ρε παιδί μου. Η ανθρωπότητα σύσσωμη για πρώτη φορά στην ιστορία της συντάσσεται ενός κοινού και αόρατου εχθρού, ο οποίος είναι ο κορονοϊός. Δεν είναι ούτε οι φαντασίες μας, ούτε όχι, οι θεωρίες. Όχι, είναι υπαρκτό. Όχι, το καταλαβαίνω και σου λέω ότι γίνεται η προσπάθεια αυτή. Άρα θα μακάρι να κάνουμε τέλος αυτή την προσπάθεια από κοινού και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικολογία, με τη φιλοζωία, είναι με τις κοινωνικές ανισότητες. Αυτό, ρε, μακάρι Μιχάλη, αυτό να είναι μια αφετηρία για να
για να έρθουμε πιο κοντά και να αποκτήσουμε συλλογική συνείδηση. Πιστεύω ότι. Να σου πω. Έχω την αίσθηση. Γιατί το ζήτημα είναι χειροκροτάνε κάθε φορά που λέμε κάτι. Χειροκροτάνε κάθε. Ευχαριστώ δηλαδή. Όχι, χειροκροτάνε κάθε 1,5 λεπτό όπου πέσει η ατάκα. Δεν ξέρουμε πού. Αλλά πολλές φορές το πετυχαίνουν. Να. Πολλές φορές το πετυχαίνουν κάποιες. Α, και κάπως χαιρετάει και την πάντα. Δεν μπορούμε. Βγήκαμε στην Πάρο μου, αποσυντονίστηκε το περιστατικό μου. Συνάδελφοι, το ξέρω. Ήθελα να μιλήσω λοιπόν πάνω λίγο στο κομμάτι αυτό, γιατί βγήκε ένα άρθρο σε εφημερίδα που είπε ότι η ΕΡΤ αποφάσισε τους καλεσμένους καλλιτέχνες στις εκπομπές της ΕΡΤ ότι θα τους πληρώνει πια. Θα δίνει κάποιο ποσό η ΕΡΤ, όχι τα υπόλοιπα κανάλια. Πώς το ακούς αρχικά αυτό? Εγώ το άκουσα κάπως ωραία. Και είναι και ένας τρόπος το κράτος να βοηθήσει κάπως τους καλλιτέχνες αυτούς. Βέβαια, θα ήταν ωραίο να περάσουν και μία όλοι. Δεν ξέρω ποιοι θα πάνε, εννοώ. Ναι, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα η ΕΡΤ είναι και δημόσια τηλεόραση, βέβαια. Γι' αυτό το είπα. Είναι μια ελάχιστα, αλλά πολύ σημαντική και συμβολική κίνηση, έτσι ώστε να επιβιώσουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο. Ωραία. Ελπίζω να πάνε αυτοί που έχουν δεν ανάγκη. Δεν έχει περάσει 1,5 λεπτό. Μάλιστα. Να σου πω, και ο Μιχάλης, άκου τώρα Στέλιο. Δεν χαρετιζόμαστε τώρα με αυτό. Όχι, είναι ρε παιδί, δεν γίνεται. Δίκιο. Έτσι θα πηγαίνει, Μιχάλη, δεν μπορούμε να. Περίμενε, θα πηγαίνει. Θα κάνουμε και κάτι λίγο να σπάει. Και είναι και στο 1,5 λεπτό, εγώ το έχω υπολογίσει. Οπότε, ό,τι και να πει. Εντάξει, πρέπει να πω ότι όλα αυτά που γίνονται τώρα και έχει πάρει φωτιά τεχνολογία και έχουμε μάθει όλοι να κάνουμε από τηλεδιάσκεψη, τηλεργασία μέχρι live streaming, θέατρο και όλα τα υπόλοιπα. Καλά είναι, αλλά η διαζώση σε επαφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί και δεν γίνεται. Απλά ζούμε το μία επαφή έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορείς να αγκαλιάσεις, να φιλήσεις, να δώσεις και χειραψία, να πας να δεις θέατρο, να παρακολουθήσεις συναυλία. Οπότε λοιπόν λέει τώρα θα ζήσεις αυτό, θα καταλάβεις και την αξία όταν ξαναέρθει που θα είναι διαφορετικά. Εσύ τώρα πες μου πόσα πράγματα έχεις ετοιμάσει για του χρόνου με το καλό. Ποιο χρόνο? Που θα γυρίσουμε. Πόσα πράγματα έχεις ετοιμάσει, τουλάχιστον θεατρικά. Εσύ είμαι σίγουρο. Αυτή τη διπλωματία. Όχι, αυτή τη διπλωματία. Να σου πω. Αυτή τη διπλωματία, επειδή εγώ την ξέρω. Μπράβο, χαίρομαι. Θα κάνω ότι την καταλαβαίνω, θα συνενέσω. Όχι, αλλά... όχι ψεύτης. Όχι, ναι. Κοίτα με στα μάτια και εξηγήσεις σου. Όχι, σου λέω τίποτα. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Όχι, δεν μπορώ να. Δεν θέλω να προγραμματίσω τώρα. Το πάω που πηγαίνει. Δηλαδή μπορώ να σκεφτώ. Δεν είναι θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα έκφραση. Ναι, μπορώ να σκεφτώ μόνο το επόμενο. Δεν σταματά ποτέ. Το μυαλό σου δεν σταματάει ποτέ. Έχω προγραμματίσει στον δικό μου τον εγκέφαλο πάντα και συντονίσουμε αυτό που θα πω να κάνουμε γύρω με ρεζίλ. Ότι έχω συντονίσει τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα, θα ήθελα να μου τραγουδήσει το χορεύ. Εγώ θα ήθελα. Τι? Είμαστε στην Πάρο. Αν ήμασταν στην Πάρο και σου έλεγα εσύ, Μιχάλη, πες μου λίγο το χορεύ, ρε φίλε. Φαντάσου τους εαυτούς μας. Τι. Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Μετά από κάποια χρόνια να είμαστε δύο. Εγώ θα είμαι πάνεως, μην κοιτάς. Ευσεβείς ηλικιωμένη. Όχι, δεν θα φαίνομαι εγώ βέβαια. Μόνο από ταυτότητα. Να απολούμε αυτές τις στιγμές. Θυμάσαι τότε που είχες έρθει στα Μελίσια. Από τα πανέμορφα ελληνικά νησιά και να είμαστε αυτό και να λέμε θυμάσαι, Ρενίκο, που... Είχες πάρει την κιθάρα και μου είχες πει το χορεύω. Φέρτε μια κιθάρα να μην το χορεύω. Δώστε μια κιθάρα, κάποιος. Τι είναι, ρε παιδιά, εδώ. Παιδιά, τώρα, η εκπομπή είναι πολύ συγκεκριμένη. Έτοιμος ο άλλος. Είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορεί τώρα. Μα κι εγώ να σου παίξω ένα μονόλογό μου. Δεν έχω κάτι εύκαιρο να σου παίξω δύο λεπτά. Θα διαλύσω το... Τι έγινε. Ποιος, αυτή είναι. Δεν ξέρω. Αυτή δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Έχω αυτή. Θα μας παίξεις κάτι. Ναι, βέβαια. Από. Πόσο μου αρέσει αυτό το καντατόρικο. Τα πάμε. Δεν γυρνάς και δεν θα με. Έλα, πες το τώρα που είναι καλύτερο. Δεν χειροκροτήσαν στο 1,5. Έλα. Κοίταξε. Δεν είναι αυτή. Όχι, θα πω κάτι. Και θα τα απευθύνουμε μαζί. Το μόνο τραγούδι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Α. Όχι το μόνο. Θέλω να πω το πιο. Δόκιμο. Το δόκιμο. Ναι. Είναι ένα τραγούδι που μιλάει για αντίστροφη μέτρηση, γιατί έρχεται ο νέος χρόνος και όλοι περιμένουμε. Αχ, συγγνώμη, αλλά ξέρεις η συνήθεια. Ναι, εγώ πάω εκεί που πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα λοιπόν, να ανέβεις και εσύ σιγά. Θα μας πεις κάτι, όχι. Μιλάει αντίστροφα ο χρόνος, γιατί μπαίνουμε στο 21 που είναι συμβολικό και για το ελληνικό έθνος, αλλά και για καλύτερες μέρες. Μακάρι, οπότε, ο Θεός μαζί μας. Ας αντίστροφα. Ας μετρήσουμε αντίστροφα για να έρθει η καλύτερη χρονιά. Να μας αποζημιώσει το 21 για τα δεινά που έχουμε περάσει το 20. Το 20 είναι δύσκολη χρονιά, αλήθεια. Θα μάθουμε αναγκαστικά. Τώρα που πάμε, οπότε, κάνω κάτι εγώ. Εγώ έκανα, δεν ξέρω τώρα, συγγνώμη, αλλά... Ό,τι θες, θα λοιπόν, κάνει. Τώρα ωραία. Τόσο χαμηλά, ε. Τόσο χαμηλά. Είναι ροκάς. Είμαι της παλιάς σχολής που τα παίζανε εδώ. Εμείς είχαμε εδώ πέρα που είχαμε τα μαντολίνα, αλλά τώρα το πήγαμε και στο φίλο. Η νεολαία σήμερα. Είναι γιο. Εμείς
Το είχαμε εδώ. Πήγαινε τώρα που νομίζεις, εγώ και που το κρατάω. Έλα. Θα τη φτιάξετε, να βρεθούμε την άλλη Πέμπτη. Παιδιά. Μα τι να τη φτιάξετε, έχουμε πάρει την κιθάρα, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, όσο το κάνεις εσύ και ανεβάζεις. Μπράβο, κι εγώ κάνω ζέσταμα. Εντάξει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Λίγο έγινε. Κι εγώ είμαι εντάξει. Τώρα θα χρειαστούμε το χειροκρότημά σας. Χειροκρότημα, 1,5 λεπτό, 1,5 λεπτό. Έλα. Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει κι αγκαλιάζομαστε και ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και κλεισευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφιχτά σε κρατάω πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός. Σ' αποκορύφωμα του τέλους σε σπάω εσείς. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει κι αγκαλιαζόμαστε κι ενώνουν τα χέρια. Σαν τρελή η καρδιά μου χτυπάει και εκδοξευόμαστε οι δυο μας αστέρια. Μα σε ταχύτητα πως πάμε φωτός, τα μάτια κλείνω και σφιχτά σε κρατάω και πριν προλάβει να κραγεί ο ουρανός, στα αποκορύφωμα του τέλους σε σπάω. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Ένα εσύ. Σ' αγαπάω. Ένα τελευταίο. Σ' αγαπάω. Μιχάλης Κατζηγιάννης, κυρίες και κύριοι! Νίκο! Πάμε, με φύλλας και πετάμε δίπλα σου μόνο να με, ως το πρωί αγκαλιά. Κάνε όλοι εμάς να κοιτάμε, να με κρατάς να γελάμε πέριν το σώμα φωτιά χορεύω. Πάμε, με φύλλας και πετάμε.